Πάμε να κλείσουμε το δεύτερο μέρος με τα πρωτάκια εκεί στο πρώτο δημοτικό, στο Γάζι που φύτεψαν δέντρα. Βλέπουμε αυτή την ξεχωριστή εικόνα, τις ξεχωριστές εικόνες. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συμμετείχε σε αυτή τη δράση δεντροφύτευσης στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι, στο Μαλεβίζι. Και θέλω λίγο να πάμε στην κυρία Όλγα Μαρή, εκπαιδευτικό, προκειμένου να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο της δράσης και να μας πει και πώς ένιωσαν, πώς βίωσαν, τι σας είπαν τα παιδάκια μετά από αυτή την πρωτοβουλία. Την καλησπέρα μας, κυρία Μαρή. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να σας πω ότι όλοι σας παρακολουθούν, όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη χθεσινή δράση. Τους χαιρετισμούς μας. Και να φίλω και εγώ τους τα φιλοξενήσουμε να κάποια στιγμή και εδώ. Ομολογώ ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για τα παιδιά και για εμάς εκπαιδευτικού ρευθήκαμε. Η ΜΑΕΔΗ με τον κύριο Μαρίκη και το Δήμο Μαλεβιζίου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου και ο κύριος Περισσυνάκης διοργάνωσαν κάτι πάρα πολύ ωραίο και από ό,τι μάθαμε ήταν η αρχή για μια σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, αλλά και να αναζωογονήσουν όλη την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου που έχει πληγεί από τις φυσικές και μη καταστροφές, όπως είναι η Αγία Πελαγία και το Παλαιόκαστρο, η Λιγαριά και το δάσος της Κέρης που έχει πάρα πολλές φωτιές το περασμένο καλοκαίρι. Και τα παιδιά νομίζω ότι έζησαν στο πετσί τους τι σημαίνει να υιοθετώ ένα κομμάτι γης, να το φυτεύω, να καλλιεργώ το δικό μου δέντρο. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, σε αυτές τις ηλικίες λειτουργούν τα παιδιά ως ένα σφουγγάρι. Όλες αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνουν αποτελούν και μένουν μέσα τους για τα επόμενα χρόνια και κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνουν και χαρακτήρα. Οπότε προχωρήσατε σε αυτή την πρωτοβουλία την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη ηλικία. Ακριβώς. Με τη συνεργασία και του διευθυντή κ. Φαραζάκη. Αυτό ήταν το εναρκτήριο βήμα για αυτές τις δράσεις που αρχικός σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και τους γονείς, γιατί δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά πήγαν χθες και φύτεψαν τα δέντρα τους. Τα παιδιά έβαλαν τις ταμπέλες τους με το όνομά τους, υιοθέτησαν το δικό τους δέντρο και πλέον είναι αυτά μαζί με τους γονείς τους υπεύθυνα για να προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω τη δεντροφύτευση που κάναμε χθες. Μπράβο, μπράβο. Έχουν και άλλες δράσεις και από ό,τι έμαθα θα πάρουν μέρος όλα τα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου. Κάθε παιδί θα υιοθετήσει το δικό του δέντρο στο Δήμο. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, το κάθε παιδί να αναλάβει μια ευθύνη και να αποκτήσει έτσι ένα βήμα που θα του φέρει στο μέλλον πολύ χαρά, γιατί το δέντρο θα μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά. Σωστά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια και πάλι. Και θα τα πούμε σε επόμενες δράσεις σας. Να είστε καλά, κυρία Μαρή. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.